Να φιλοξενούμε ανθρώπους οι οποίοι θα δώσουν ένα στίγμα της επόμενης ημέρας. Όχι μόνο για τα εργασιακά, όχι μόνο για τα οικονομικά, αλλά και αν αυτοί που τελικά κατάφεραν, αν υπάρχουν κάποιοι, να κάνουν ένα καλό κομπόδεμα στην άκρη, θα καταφέρουν να πάνε διακοπές. Τι λένε τα στοιχεία σας? Τα στοιχεία της έρευνας αποδεικνύουν ότι υπάρχει θέληση για διακοπές, σίγουρα. Δύο είναι οι παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάσουν τις αποφάσεις των Ελλήνων. Είναι σίγουρα, πρώτος λόγος είναι η εξέλιξη της πανδημίας και δεύτερος λόγος είναι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και τα δύο πολύ λογικά και αναμενόμενα στη φάση που βρισκόμαστε. Να κάνουμε μια ενδοσκοπική ανάλυση των στοιχείων που δόθηκαν μέσω της εξαιρετικής αυτής έρευνας που φέρατε σε πέρας σε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα της ελληνικής κοινωνίας, πανελλαδική έρευνα. Πάμε να δούμε λοιπόν την πρώτη κάρτα, όχι αυτή, να πάμε να δούμε την πρώτη κάρτα που έχει να κάνει με την πρόθεση για διακοπές εντός του 2020. Θα κάνετε ας πούμε διακοπές το 2020? Ναι, αλλά δεν ξέρω. Πότε? Το 30% απαντάει σε αυτή την ερώτηση, με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως, αυτή η κάρτα που δείχνετε αυτή τη στιγμή σχετικά με την πρόθεση για διακοπές ήταν και η καρδιά της ερευνάς μας. Ρωτήσαμε αν υπάρχει πρόθεση για διακοπές όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά ευρύτερα μέσα στο έτος που διανύουμε, το 2020. Εδώ λοιπόν τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Υπάρχει ένα στους τρεις περίπου Έλληνες δηλώνει ότι θέλει να κάνει διακοπές και έχει την πρόθεση, γιατί αυτή είναι η σωστή έκφραση, έχει την πρόθεση να κάνει διακοπές, αλλά δεν ξέρει ακριβώς το χρόνο. Ναι. Ένας περίπου στους τρεις, πάλι βλέπετε, ένα 28% θα ήθελε και επιδιώκει μάλλον το διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου, δηλαδή το καλοκαίρι. Ναι. Υπάρχει ένα 17% αθρηστικά, αν το δείτε, που έχει μια πρόθεση για μετά το καλοκαίρι, κάποιο ταξίδι να ψυχίζει μετά το καλοκαίρι, είτε το Σεπτέμβριο-Νοέμβριο, την περίοδο των Χριστουγέννων, εκεί Δεκέμβρη και Ιανουάριο του 2021. Και υπάρχει και φυσικά ένα στους 4, το 25%, που το βλέπετε με κόκκινο χρώμα, που μας λέει ότι δεν έχω καμία πρόθεση για κάποιο ταξίδι αναψυχής εντός του 2020. Είναι και εκείνοι όμως, όπως παρατηρούμε στα στοιχεία, ότι μετά το καλοκαίρι, Σεπτέμβρη με Νοέμβρη του 2020, θα προβούν δειλά-δειλά στο να κάνουν κάποιες κρατήσεις και να διεκπεραιώσουν έτσι το πρόγραμμά τους για τις διακοπές. Υπάρχουν αυτοί δηλαδή που το σκέφτονται, έτσι? Υπάρχουν αυτοί που το σκέφτονται και εδώ σίγουρα υπάρχουν, πάντα καταγράφεται ένα τέτοιο ποσοστό μετά το καλοκαίρι. Ακόμα και οι επαγγελματίες του καλοκαιριού, δηλαδή όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, μετά τη λήξη της σεζόν έχουν κάποιο διάστημα διακοπών. Εδώ το μεγάλο στοίχημα προς διερεύνηση, αν με επιτρέπετε να πω, κύριε Κουμαντάκη, είναι το 30% που βλέπετε ψηλά. Το δεν ξέρω ακόμα πότε. Το δεν ξέρω ακόμα πότε μπορεί να κάποιοι από αυτούς που δηλώνουν ότι δεν ξέρουν, μπορεί να πέσουν στην περίοδο του καλοκαιριού, μπορεί να πέσουν στην περίοδο μετά το καλοκαίρι, αλλά μπορεί τελικά να μην κάνουν και τίποτα. Και αυτό πρέπει να διερευνήσουμε τη δυναμική, να δούμε τελικά αυτό το 30% που θα κατασταλάξει. Νομίζω πάντως, και θα συμφωνήσετε κύριε καθηγητά, ότι βλέποντας τα στοιχεία, όταν βλέπουμε ότι ένα 30%, ναι, αλλά δεν ξέρω ακόμα πότε, είναι δηλαδή 3 στους 10 ισχυρίζονται αυτή την άποψη σε επίπεδο χώρας και σε μια κατάσταση που και η κυβέρνηση και η πολιτεία ποντάρει πολύ και οι ξενοδόχοι και οι εργαζόμενοι στον εσωτερικό τουρισμό, νομίζω ότι είναι ένα άσχημο στοιχείο. Κοιτάξτε τώρα, εδώ η ερώτησή σας έχει πάρα πολλά σκέλη. Ναι. Να σας πω, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, ο εσωτερικός τουρισμός κατά πάσα πιθανότητα θα δώσει κάποια ανάσα στον κλάδο, η οποία θα είναι απλά ανάσα επιβίωσης, αν τη δώσει. Η προσφορά που έχουμε ως ελληνικός τουριστικός τομέας είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να καλυφθεί έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι κι αλλιώς. Επομένως, νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι, αν οι Έλληνες ταξιδέψουν, το μόνο που μπορούν να ελπίζουν όλοι οι υπόλοιποι, τουριστικές επιχειρήσεις, φορές κτλ., είναι να υπάρξει μια επιτυχημένη στρατηγική επιβίωσης, να το πω έτσι. Επιβίωση. Δηλαδή να έχω το λιγότερο δυνατό κόστος, τη λιγότερη δυνατή ζημία, παρά οποιαδήποτε στρατηγική ανάπτυξης ή αισιοδοξίας μπορεί να υπάρχει, τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι. Θα είναι δύσκολο. Εγώ σας ρώτησα πάντως, γιατί βλέπω και το επόμενο γράφημα, την επόμενη πίτα,
που αναφέρεται βεβαίως η απάντηση του δείγματος για τον ενδεχόμενο προορισμό των διακοπών. Το 83% απάντησε ότι θα κάνει διακοπές εντός χώρας, εντός Ελλάδος, ενδεχομένως και για εμάς εδώ στο νησί να σημαίνει και εντός του νησιού, αλλά και ένα 17% απάντησε ότι θα κάνει διακοπές στο εξωτερικό. Βεβαίως, και να σας δώσω και κάποια στοιχεία παραπάνω σε σχέση με αυτό το γράφημα που αναφέρετε. Υπάρχουν και μια-δυο μελέτες άλλων ελληνικών πανεπιστημίων που πάνω κατέχουν το ίδιο αντικείμενο με τη δική μας που επιβεβαιώνουν αυτά τα ποσοστά. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να σας πω είναι ότι όσοι μιλάνε για εξωτερικό, αυτοί οι λίγοι, το 17%, έχουν μια πρόθεση να πάνε σε χώρες όπου έχουν λίγα κρούσματα ή εν πάση περιπτώσει ισχυρά συστήματα υγείας. Καταγράφεται στην έρευνα αυτό και είναι φυσιολογικό. Και έχει ένα βαντάζ η χώρα μας, και συγγνώμη που σας διακόπτω σε αυτό, γιατί πλέον η αλήθεια είναι ότι οι επισκέπτες, οι ξένοι επισκέπτες, σιγά σιγά θα βγάλουν το χάρτη. Η αλήθεια είναι αυτή και θα πούν σε ποια χώρα λοιπόν είχαμε μειωμένο αριθμό κρουσμάτων, μειωμένο αριθμό θανάτων και βεβαίως ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο αντέδρασε άρτια και σωστά και στην καθοριστική του στιγμή, με αποτέλεσμα βεβαίως να επιλέξουν τη χώρα αυτή. Είναι ένα κριτήριο πλέον. Είναι ένα κριτήριο και αυτό το κριτήριο νομίζω ότι θα το δούμε πιο δυνατό το επόμενο καλοκαίρι ή μετά που θα ανακοινωθεί κάποια θεραπεία ή κάποιο εμβόλιο για τον κορονοϊό. Σίγουρα για όσους τολμηρούς από το εξωτερικό έρθουν στη χώρα μας, για τους επισκέπτες εκτός Ελλάδος, είναι ένα βασικό κριτήριο ότι η χώρα μας έχει καταφέρει να κρατήσει χαμηλά τα νούμερα και των κρουσμάτων και των θυμάτων. Να πω κάτι τελευταίο σε αυτό το γράφημα που βλέπουμε. Όσο αφορά το 83% που προτιμά να κινηθεί στην Ελλάδα, υπάρχει άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο μπορώ να σας το δώσω, ότι από αυτούς περίπου 2 στους 5 λένε ότι θα κινηθούν, ένα περίπου 43% είναι αυτό που λέω δηλαδή, θα κινηθούν εντός της περιφέρειάς τους, πολύ κοντά δηλαδή στην... Αυτό που είπα προηγουμένως, έτσι. Ακριβώς. Και άλλη μία πληροφορία, έτσι μία είδηση, σε λίγες μέρες θα καταφέρουμε να δώσουμε με δελτίο τύπου τα στοιχεία που αφορούν τους κριτικούς από αυτή την έρευνα, γιατί είχαμε αρκετούς κριτικούς που συμμετείχαν. Τα αναμένουμε, έχουμε... βεβαίως. Πολύ ωραία. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλα στοιχεία, γιατί οι αριθμοί μεταφράζουν πολλά, δίνουν πολλά στοιχεία. Συμφωνία λοιπόν με τις προτάσεις. Η πολιτεία χρειάζεται να στηρίξει οικονομικά τους ανθρώπους του τουρισμού ή οι επαγγελματίες επιχειρήσεις του τουρισμού θα διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο την πανδημία. Βλέπουμε και εδώ πέρα την απάντηση του κόσμου. Να σας πω ότι η έρευνα που κάναμε ήταν αρκετά μεγάλη, όχι μόνο το δείγμα της αλλά και το ερωτηματολόγιο, αν και φάνηκε μικρό, ήταν πλούσιο σε στοιχεία και οι ερωτήσεις ήταν διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο που μας δώσαν ένα πλούτο πληροφοριών, τις οποίες ακόμα επεξεργαζόμαστε. Εδώ, στο προς το τέλος του ερωτηματολογίου, λοιπόν, προσπαθούσαμε να δούμε και γνώμες, όχι μόνο πρόθεση για ταξίδι ή για το τι θα κάνουν στο ταξίδι τους, προσπαθούσαμε να δούμε και τη γνώμη του κόσμου. Δύο από τις ερωτήσεις που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και πιστεύω ότι ενδιαφέρουν και τους τηλεθεατές σας, όπως και τους ανθρώπους του τουρισμού, είναι αυτές που βλέπετε στην οθόνη. Υπάρχει μια ευρύτερη συμφωνία στο να στηρίξει η πολιτεία οικονομικά τους ανθρώπους του τουρισμού και με τους ανθρώπους του τουρισμού εννοούμε επιχειρήσεις, εργαζομένους κτλ. Το θέμα είναι μέχρι πότε θα αντέξει, κύριε καθηγητά, νομίζω συμφωνείτε κι εσείς, μέχρι πότε τα αποθεματικά θα στέκουν και θα μπορούν να βιοπορίζονται όλοι αυτοί οι χιλιάδες εργαζόμενοι τουλάχιστον στον τουριστικό κλάδο. Ναι, πάντως συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά είναι και εμφανές και από την έρευνα, αποτυπώνεται και σε ποσοστά δηλαδή, ότι ο Έλληνας γνωρίζει ότι ο τουρισμός είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της οικονομίας του, πολύ σημαντικό, και σε περιφέρειες όπως η δικιά μας εκτιμάται σε πάνω από 40% του ΕΠ, δηλαδή πάνω από 40% του πλούτου που παράγουμε ως νησί έρχεται από τον ευρύτερο τουριστικό κλάδο. Αν χαθεί το καλοκαίρι, για παράδειγμα, χωρίς να θέλω να φάνω απεσιόδοξος, φανταστείτε ότι θα παράξει μόνο το 60% των χρημάτων που έβγαλε την προηγούμενη χρονιά. Είναι πολύ μεγάλο. Εδώ είχαμε άσχημη, ας μου επιτραπεί το σχόλιο, εδώ είχαμε μια άσχημη χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς στα νότια του νησιού, σε Μεσαρά, σε Ιεράπετρα και δεινοπάθησε η αγορά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και μόνο από αυτό το στατιστικό. Η δεύτερη πρόταση στην οποία καλέσαμε τους συμμετέχοντες να μας πούν κατά πόσο συμφωνούν είναι η εξής.
αν οι επαγγελματίες ή οι επιχειρήσεις του τουρισμού θα διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο την πανδημία. Σας έχουμε βάλει ακριβώς την πρόταση όπως τη δώσαμε στο ερωτηματολόγιο. Εδώ τώρα παρατηρούμε μία μικρή αμφιβολία, να πω. Δηλαδή, πολλοί και πάρα πολλοί συμφώνησαν περίπου ένα στους 3, το 34%, αλλά υπήρχε και ένα 4 στους 10 που είπαν ότι δεν ξέρω ακριβώς αν οι επιχειρήσεις τελικά θα ανταποκριθούν. Και φυσικά ό,τι ποσοστό μένει, διαφώνησαν τελείως, δεν έδειξαν εμπιστοσύνη. Υπάρχει στις ανασφάλεια. Είναι του το συνέστημα το οποίο καταγράφεται. Η αλήθεια είναι αυτή στις τάξεις των εργαζομένων. Δεν το συζητούμε. Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η ανασφάλεια στον κόσμο. Και να σας πω κάτι, είναι λογικό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι δεν σκέφτονται με πολλούς τρόπους για το πώς θα αντιδράσει η αγορά το επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι και αυτή θα προσπαθήσει να επιβιώσει. Έτσι. Δηλαδή, λοιπόν, πάμε να δούμε για το τελευταίο στοιχείο το οποίο έχουμε από την έρευνα και να μας εξηγήσετε. Είναι η εικόνα που δείξαμε στην αρχή, που τελικά πρέπει να τη δείξουμε στο τέλος, δεν ξέρω αν την έχουμε, που μάλλον εκεί αναφέρονται όλα τα στοιχεία της έρευνας, την ταυτότητα της έρευνας για την πρόθεση για διακοπές εν καιρό κορονοϊού, που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού. Μια έρευνα η οποία πότε ξεκίνησε και πότε διεκπεραιώθηκε, κύριε καθηγητά? Ξεκίνησε στις 23 Απριλίου, ναι, δηλαδή αμέσως μετά το Πάσχα. Ολοκληρώθηκε μετά από 4 μέρες, με έτσι πολύ μεγάλη συμμετοχή, σαν υπήρχε μια δίψα του κόσμου να μιλήσει για τις διακοπές του, όπως λέω εγώ χαριτολογώντας. Πάνω από 2.300 άτομα από όλη την Ελλάδα. Φυσικά ήταν διαδικτυακή η έρευνα, δεν μπορούσε και να είναι αλλιώς αυτή την περίοδο. Και η δειγματοληψία ήταν αυτό που λέμε στο Πανεπιστήμιο, βολική δειγματοληψία ευκολίας. Η έρευνα έγινε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, στο οποίο ανήκω. Στην κύρια ερευνητική ομάδα, πρέπει να το αναφέρω, συμμετέχει ο κύριος Αλέξανδρος Αποστολάκης, που είναι πρόεδρος του τμήματος, και η κυρία Ειρήνη Δήμου, που είναι διευθύντρια του μεταπτυχιακού μας προγράμματος. Και γενικότερα είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας βοήθησαν όλοι στο να καταφέρουμε να συμπληρώσουμε το ερωτηματολόγιο και μας βοήθησαν να το προωθήσουμε και να συγκεντρώσουμε αυτό το πολύ μεγάλο δείγμα. Μάλιστα. Θα ήθελα το σχόλιο σας πριν κλείσουμε, γιατί όλοι αναρωτιόμαστε ποιο θα είναι το προφίλ της επόμενης ημέρας, κύριε καθηγητά. Συνομιλούσαμε προηγουμένως και με ανθρώπους που εκπροσωπούν την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους, ακόμα και στον τουριστικό κλάδο. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το μυστικό ή το κλειδί από εδώ και στο εξής για την έξοδο από την κρίση, η υπομονή ενδεχομένως. Η υπομονή και η ψυχραιμία είναι σίγουρα τα δύο στοιχεία που χρειαζόμαστε, και δεν το λέω επειδή είμαι έξω από το χώρο. Τον κλάδο του τουρισμού ως τμήμα τον πονάμε, γιατί διερευνούμε το φαινόμενο του τουρισμού και έχουμε συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις και αντιλαμβανόμαστε πλήρως αυτά που λένε και την ανησυχία που έχουν, αλλά δεν υπάρχει και ασφαλέστερη τεχνική, δηλαδή δεν υπάρχει ασφαλέστερη λογική. Αν τα δούμε όλα μαύρα, το μόνο που θα κάνουμε είναι να κάνουμε και κακό στην υγεία μας. Ίσως να πρέπει να δούμε ότι αυτή η χρονιά είναι μια χρονιά προετοιμασίας για μια καλύτερη του χρόνου. Να μαζέψουμε τις ζημιές, δηλαδή να κάνουμε το λεγόμενο damage control, όσο μπορούμε να περιορίσουμε το εύρος της ζημιάς, και να προετοιμαζόμαστε για μια καλύτερη χρονιά, με την ελπίδα ότι τα ιατρικά δεδομένα θα μας επιτρέψουν το 2021 να ξεπεράσουμε το επίπεδο του 19 και του 18. Προσπαθώ να εκπέμψω ένα αισιόδοξο μήνυμα, και καλά γιατί ό,τι ακούγεται είναι μαύρο τις τελευταίες μέρες, και θα ήθελα έτσι να το δώσω λίγο πιο γκρίζο, αν έτσι με επιτρέπετε. Κύριε Κουγιουρντάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμα φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ, εδώ είμαστε για τα επόμενα στοιχεία, γιατί μας ανακοινώσατε προηγουμένως ότι θα έχουμε και ειδικότερα στοιχεία που θα αφορούν την εκδρομική κίνηση, αν θέλετε, των κριτικών μέσα στο καλοκαίρι. Θα έχει μια ενδιαφέρουσα έτσι πτυχή η νέα έρευνα την οποία διεξάγεται. Θα επανέλθουμε φυσικά και εμείς τώρα. Όπως καταλαβαίνετε, η έρευνα τελείωσε στις 27 του μήνα και βιαστήκαμε να βγάλουμε ένα δελτίο τύπου προς όφελος των πολιτών μέσω του τύπου. Mm-hmm. Αλλά τα στοιχεία θέλουν πολύ επεξεργασία και ανάλυση. Θα είμαστε κοντά σας σύντομα. Μόνο αν μου επιτρέψετε, παρακαλώ, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνετε να σας πω ότι οι μαθητές αυτόν τον καιρό σε όλες τις βαθμίδες περνάνε το δικό του ζόρι, αν μου επιτρέπετε να το πω
αυτό. Προσπαθούν να προσαρμοστούν σε νέες καταστάσεις. Εγώ θα ήθελα μέσα από την εκπομπή σας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φοιτητές μας, στα παιδιά μας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που προσπαθούν να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες εξαποστάσεως εκπαίδευσης, με ό,τι δυσκολίες υπάρχουν. Και θα ήθελα έτσι, με όλη μου την καρδιά, να ευχηθώ καλή επιτυχία στα παιδιά που πρόκειται να δώσουν πανελλαδικές κάτω από αυτές τις συνθήκες τις επόμενες μέρες. Κρατάμε το αισιόδοξο του πράγματος και το αισιόδοξο μήνυμα το οποίο στέλνετε, κύριε καθηγητά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλή υπομονή και καλή συνέχεια. Και εύχομαι τα επόμενα στοιχεία που θα ανακοινώσουμε να είναι ακόμα πιο αισιόδοξα για όλους μας.